Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας τον Ιούλιο του 2022. Τα τροχιά που καταγράφηκαν ανήλθαν στα 21 έναντι 34 που σημειώθηκαν πέρυσι κατά την αντίστοιχη περίοδο. Από αυτά, τα 3 τροχιά ήταν σοβαρά, τα 18 ελαφρά, ενώ κανένα δεν ήταν θανατηφόρο. Σημαντική διαφορά με τον Ιούλιο του 2021, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Οι παθόντες των τροχαίων που καταγράφηκαν ήταν 30, οι 3 εξ αυτών βαριά τραυματίες και 27 ελαφρά τραυματίες. Αυτό όμως που δεν λέει να κοπάσει είναι οι παραβάσεις από τους οδηγούς. Σχεδόν ένας στους 3 βεβαιώθηκε από την τροχαία πως είχε υποπέσει σε παράβαση, καθώς από τους 45.376 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, βεβαιώθηκαν συνολικά 12.371 παραβάσεις. Από αυτές, οι 2.428 αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, οι 156 την οδήγηση που την οπήρε εν πνεύματος, οι 90 την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και οι 5 την κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Ακόμη 302 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, 247 για μη χρήση του προσαρτητικού κράνους, 62 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 123 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 45 για αντικανονικό προσπέρασμα, 13 για αντικανονικούς ελιγμούς, 10 για παραβίαση προτεραιότητας, 223 για παραβάσεις κταίου, 78 για φθαρμένα ελαστικά, 4 για μη χρήση παιδικού καθίσματος και 2 για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Ενώ τέλος, 3.235 αφορούσαν παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων. Η βελτίωση του οδικού άξονα σε αρκετά σημεία της περιφέρειας φαίνεται πως βοηθά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, όμως μην ξεχνάμε πως πολλά από αυτά σημειώνονται από την αμέλεια των οδηγών και γι' αυτό το λόγο όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην χαθούν κι άλλες ζωές στην άσφαλτο.